Vlog μας Day 18. Τα vlog μας στη ζωή πρέ, που θεωρούνται βασικά anti-vlog μας, γιατί δεν είναι αληθινά vlog μας, είναι ένα πράγμα δημιουργημένο από τη φαντασία της. Καλή θέαση. Είμαστε πάνω στον καναπέ με τον Χωσέ και περιμένουμε να ξυπνήσει ο Κουράκος, ο οποίος έχει υποσχεθεί ότι θα ξυπνήσει νωρίς για να πάμε για καφέ και έχουμε ξυπνήσει τζάμπα. Χωσέ, τζάμπα έχει ξυπνήσει μανούλα που θέλει να κοιμηθεί άλλη μια ώρα. Ο Κουράκος δεν μου απάντησε ποτέ και γι' αυτό θα τον μισώ για πάντα. Αλλά έξω, παιδιά, βρέχει πάρα πολύ. Οπότε ίσως δεν έχει και νόημα. Δεν είναι πολύ σπαστικό που κάθε μέρα πηγαίνεις για δουλειά, έχει ήλιο, θάλασσα, γλάρους να πετάνε. Και όταν είναι να έχεις ένα ρεπουδάκι, ρε παιδί μου. Σύεται ο τόπος. Βρέχει. Έχει καταράκτες έξω. Τα πουλιά, οι γλάροι πετάνε δυνατά. Ήρθε η ώρα να φτιάξω πρωινό. Γιατί έξω βρέχει και δεν θέλω να παραγγείλω. Πάμε. Αφού μας έγραψε ο Κουράκος που ήταν να πάμε μαζί για καφέ και φαγητό και μπραντς, θα το φτιάξουμε μόνοι μας το μπραντς μας. Απλά τα αβοκάντο μας δεν έχουν γίνει. Λοιπόν, έχω ιδέα. Θα βράσω ένα λίγο. Θα ρίξω στο air fryer 3 φαλάφελ. Θα πλύνω λίγα ντοματίνια. Θα ψιλοκόψω αυτό εδώ το πάρα πολύ μικρό φρέσκο κρεμμυδάκι. Θα φρυγανίσω 2 φετούλες ψωμάκι. Εννοείται πως θα παίξει δεύτερος καφές. Να βάλω και το ψωμί στο air fryer. Για να κάνουμε λίγο τη δοκιμή. Πώς θα βγει αυτό. Λοιπόν, βγάζουμε το ψωμί μας, το οποίο έχει γίνει κρίτσι-κρίτσι, σαν φρυγανιά. Κρέμα, vegan, cream cheese. Σας το έχω ξαναδείξει αυτό εδώ το κανάλι. Τώρα εντάξει, το αυγό που κολλάει με τα vegan. Τώρα χαμός, φρυγανιστό ψωμάκι. Spicy κουστάρδα, why not. Σκεφτείτε τώρα είναι σε αυτή τη φάση. Θα βάλουμε τα φαλάφελ, το αυγό και έρχομαι. Αυτό είναι το πιάτο. Το φαλάφελ το κάνει λίγο μη ελκυστικό εμφανισιακά, αλλά είναι πάρα πολύ νόστιμο. Αυτό εδώ είναι. Καλή μου όρεξη. Παιδιά, γίνει πάρα πολύ νόστιμο. Χωσέ μου, έρχεται σε λίγο η Αναστασία να πάρει το καναπέ. Θα μας λείψει πάρα πολύ. Αντίο καναπέ. Ασχολούμαστε 2 ολόκληρα vlog μας με αυτό το καναπέ, αλλά έχω πολύ μεγάλο συναισθηματικό δέσιμο με τα πράγματα. Δεν είναι και πολύ καλό. Δεν είναι και πολύ κακό από την άλλη, γιατί σημαίνει ότι έχω ακόμη αισθήματα. Και συναισθήματα. Αντίο καναπέ. I will miss you so badly. Goodbye. Αντίο πες το καναπέ, Χωσέ. Πόπο, πρέπει να πλύνω και αυτά, Θα τα πλύνουμε, ωραία, ευχαριστώ. When you're gone, the pieces of my heart are missing you. When you're gone. Φτάνει. Έλα, στα τσακίδια στο. Βγήκα στο μπαλκόνι γιατί χθες το βράδυ καθάρισα αργά και λέω εντάξει, να δω τι καθάρισα, ρε παιδί μου. Καθάρισα καλά. Μήπως κάτι μου ξέφυγε. Είχα καθαρίσει καλά και βγήκα έξω και είδα ένα καινούριο φρεσκότατο μπατς από κουτσουλιές. Ήρθε ο εκπαιδευτής του Χωσέ. Τα καταφέρα. Γεια σου, Γιάννη. Γεια σας. Πόσο καιρό έχω να σε δω, μου έχεις λείψει. Περίπου πάνω από ένα μήνα, δεν ξέρω. Όχι πάνω από ένα μήνα. Ωραία. Όχι πάνω από ένα μήνα. Το έχεις λείψει, είδες πώς κάνει. Παίρνει και πάει για κατευθείαν στη θέση του. Ναι. Δεν έχω κάνει τίποτα. Εσύ τα έχεις κάνει όλα, να ξέρεις. Εγώ δεν έχω κάνει. Κοίτα εδώ. Σου κάνει και αγριάδες όμως. Εντάξει, λίγο που θα παίξουμε αυτό θα παίξουμε. Ωραία. Έφυγε ο καναπές, έχει μείνει ένα κενό εδώ. Πάμε να πάρουμε τον άλλον. Κύριε Κουράκο! Κύριε Κουράκο! Καλώς ορίσατε, φέρτε μου να κρατήσω κάτι. Να κρατήσω τα ρούχα σας, το μου πάρω κάτι. Τώρα. Ήρθαμε να δούμε τους καναπέδες. Να, τόσο καναπές μου! Αυτός είναι, Κουράκο. Έλα να δεις. Αυτός είναι ο καναπές μου, πιστεύεις χωράει στα μάξι? Ναι. Ωραία. Δεν χωράει, Όχι, αρέσει. Έτσι βλέπω τη λόγηση. Λοιπόν, ωραία. Έγινε μαλακία με τον καναπέ και έχω νευριάσει πάρα πολύ. Γιατί στο site έλεγε ότι υπάρχει και εδώ δεν υπάρχει αυτό που θέλω και έχω νευριάσει άπειρα. Θα ζώσω το στόδιο την τεράστια. Δεν τον κάνω, μωρί, 2 εκατοστά, δεν χωράω εγώ. Αποφάσισα ότι θα πάρω τον καναπέ στο χρώμα που είναι μεχ, ούτε μ' αρέσει πολύ ούτε λίγο. Και
ούτως ή άλλως θα του έχω από πάνω κάλυμα. Αλλιώς, άμα τα πάρω πάρα πολύ με το χρώμα, θα φτιάξω εγώ δικό μου custom κάλυμα, έτσι Κουράκο. Ναι. Ναι, καλά, με γράφεις τα αρχεία, τώρα δεν άκουσες τίποτα. Εντάξει, τραγικό αυτό που συμβαίνει. Έλεος. Πάμε Κουράκο. Όπα, κάτσε, περίμενε. Περίμενε. Α, θες και να χωρέσει. Θέση 3. Ζούλα μου, δεν υπάρχει. Δεν ξέρω τι όνειρο έχει δει ο Κουράκος, αλλά Κουράκο, αλήθεια, πώς θα μπουν αυτά μέσα στο αυτοκίνητο. Δεν θα μπουν. Period. Παιδιά, βρήκα και το χρώμα που ήθελα. Wow. Oh my god, guys. Oh my god, guys. Λοιπόν, συμφωνήσαμε με τον Κουράκο ότι θα το βάλουμε να έρθει με μεταφορική. Μην είμαστε και πολύ υπερβολικοί και κουβαλάμε αυτό το πράγμα με το αυτοκίνητο. Έλα μάστορα μου, μπράβο. Μπράβο, Κουράκο μάστορα. Έχουμε όλα αναποδιές, Κουράκο. Τι θα γίνει? Τι θα γίνει, αγάπη μου? Έχουμε ανάδρομο. Έχουμε ανάδρομο, Ερμή, αγαπημένη μου δροχόε. Ναι. Λοιπόν, παιδιά, το σύριαλ με τον καναπέ συνεχίζεται. Δεν θα έχω καναπέ στο σπίτι μου μέχρι την Τετάρτη. Οπότε αύριο που έχω σκοπό να γυρίσω ένα βιντεάκι μαζί με μία φίλη από τα παλιά, θα τη δείτε αύριο. Δεν ξέρω πού θα το γυρίσουμε. Λογικά στο πάτωμα, νομίζω ότι το καλούν και οι καιροί και οι συγκυρίες. Θα καταλάβετε τι εννοώ. Τέλος πάντων, ναι, οπότε πάω σπίτι να δω τη φάση, ας πούμε. Εδώ βρισκόταν ένας καναπές. Εδώ είναι ένας χωσές που ξύνεται. Και εγώ ετοιμάζομαι να κάνω χριστουγεννιάτικες αγορές. Να αγοράσω δώρα για τους φίλους μου. Problem. Συνέβη κάτι και δεν μπορώ να κάνω ούτε τις χριστουγεννιάτικες μου αγορές και θα πρέπει να πάω να τις κάνω από κοντά. Σήμερα δεν με θέλει πολύ. Καθόλου δεν με θέλει σήμερα. Έχω σε. Τι έγινε, ό,τι κάναμε στον καναπέ θα το κάνουμε εδώ τώρα? Και θα καθόμαστε έτσι? Έτσι, ναι, εδώ δεν χωράμε κι οι δύο. Γεια σας παιδιά, είμαι εδώ στο πάτωμα του σαλονιού μου και αποφάσισα να φτιάξω κάποια χριστουγεννιάτικα μπισκότα για να τα δώσω στους φίλους μου ή να καταλήξω να τα τρώω εγώ. Θα δείξει. Έχει αρκετά μπισκότα εδώ μέσα, αλλά δεν τα φάει ο Χωσές. Αυτό τώρα τι είναι? Είναι έτοιμα μπισκότα. Τι όμορφα. Αχ, και μυρίζουν και πάρα πολύ ωραία. Είναι έτοιμα μπισκότα τα οποία τα ζωγραφίζεις εσύ και έχει διάφορα σχεδιάκια. Τώρα αυτό τι είναι? Τρώγεται, για να δούμε. Κόλλα είναι. Τι κάνω εδώ? Ωραία. Ναι, αυτό είναι κόλλα. Δεν είναι για να ζωγραφίσεις. Το φαντάστηκα διαφορετικά. Τέλεια. Ωραία. Δεν έχω να ζωγραφίσω εδώ πάνω. Τις βάλω λίγη κόλλα. Είναι όλα μια αποτυχία. Δεν έχω αυτά να τα ζωγραφίσω τώρα. Τι θα κάνω? Εδώ. Και το είχα σκεφτεί τόσο καλά ότι με αυτό θα ήθελα ένα σχέδιο πάνω στα μπισκότα. Σήμερα είναι όλα μια αποτυχία. Βάζω σε αυτή τη μέρα. Αν μπορούσα να βάλω 0, θα τις έβαζα 0. Αλλά από τη στιγμή το 0 δεν είναι βαθμολογία, θα τις βάλω 1. Τουλάχιστον μου αρέσει να κάθομαι στο πάτωμα. Έβαλα ένα πλυντήριο, δεν μου στραγγίζει τώρα με τίποτα, το έχω βάλει να στραγγίξει. Λοιπόν, είμαι στα μάξι και πάω να βγω για βόλτα. Οπότε δεν ξέρω πώς θα πάει αυτό. Έχω βάλει ένα πολύ ωραίο outfit, μου αρέσει πάρα πολύ. Αλλά νομίζω ότι θα κρυώνω, γιατί είναι έτσι. Έχει αυτό μπροστά. Και δεν ήμουν προετοιμασμένη, γιατί εγώ το χειμώνα ντύνομαι τόσο ζεστά όσο πουθενά. Ντύνομαι σαν αρκούδα. Αρκούδα με πρόβλημα στο κρύο. Ποιες είναι οι αρκούδες που δεν αντέχουν το κρύο? Οι καφέ αρκούδες. Όχι οι λευκές αρκούδες. Δεν καταλαβαίνω τι εννοώ. Τι θέλω? Πού είμαι? Γύρισα σπίτι, έχετε πάρα πολύ καιρό να με δείτε σε αυτήν εδώ τη θέση. Είμαι καλά. Είχε τρελή κίνηση έξω στον δρόμο. Δεν μπορείτε να καταλάβετε, παιδάκια, τι έζησα. Ήταν όλο πολύ δραματικό. Φώναξα την αστυνομία για να με ξεμπλοκάρει από τον δρόμο. Που ζούσα όλη αυτή τη δραματική κίνηση. Παιδιά, είχα ξεχάσει. Φανταστείτε πόσο πολύ δεν βγαίνω. Που δεν ήξερα ότι έχει κίνηση το Σάββατο βράδυ στο κέντρο. Και ήμουν σε φάση, τι
ξεκίνησε τώρα, δηλαδή τραγικό. Τέλος πάντων, αυτά. Καληνύχτα. Αύριο. Και αύριο καλά θα είναι. Τέλος πάντων, για τώρα. Αντίο.